καλό σας απόγευμα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κουζίνα χωρίς σύνορα». Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Euro Practices συνεργασία με το RIC. Σήμερα φιλοξενούμε την Ινδία και έχουμε δύο πολύ καλές καλεσμένες μαζί μας. Να καλωσορίσουμε αρχικά και να πούμε καλό απόγευμα στην κυρία Γεωργιάδου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην εκπομπή σας, διότι πιστεύω ότι τέτοιες εκπομπές βοηθούν πάρα πολύ στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των λαών με διαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιμα. Να πούμε αρχικά ότι είστε πρώην βουλευτής και πρόεδρος του Γυναικείου Ομίλου Πρωτοπορίας. Άρα έτσι έχετε μια επικοινωνία με ανθρώπους και θα μας δώσετε το δικό σας στίγμα όσον αφορά τη δική σας άποψη για την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ινδίας. Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Γευστιγνωσία, ψυχαγωγία και πολιτισμός». Είναι ακριβώς εκεί το σημείο το οποίο είναι η καρδιά της κάθε χώρας, του κάθε λαού και που όταν γνωρίζουμε αυτά τα τρία, όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα τρία στοιχεία της λέξης, μπορούμε κάλλιστα να μάθουμε ποιος είναι ο συνάνθρωπός μας. Η Ινδία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες της περιοχής. Βρίσκεται στη Χερσόνησο του Ινδικού ωκεανού. Μέχρι το 1947 που ανακηρύχθηκε ως ελεύθερο κράτος, είχαν περάσει πάρα πολλοί κατακτητές. Ξεκινώντας από τους Άραβες, τους Μογγόλους, τους Τατάρους, τους Πορτογάλους, Ολλανδούς, Γάλλους και τελευταία ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι έδωσαν και δημιούργησαν πολλές προϋποθέσεις πιο εύκολης επικοινωνίας μέσα στη χώρα, αλλά όμως δεν έπαβαν από το να είναι κατακτητές. Ο Γκάντι, ο οποίος έκαμε την επανάσταση την σιωπηρή, κατόρθωσε να απελευθερώσει την Ινδία, αλλά δυστυχώς απεκόπηκε το κομμάτι του Πακιστάν από την Ινδία. Έγινε ένα άλλο ανεξάρτητο. Και πράγματι ο Γκάντι υπήρξε προσωπικότητα που έχει δώσει το δικό του στίγμα στην Μάλιστα, Ινδία. Και που και εμείς στην Κύπρο τον τιμούμε. Η Ινδία αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη. Το βόρειο μέρος, στο οποίο βρισκόνται και τα Ιμαλάια όρη. Η κεντρική περιοχή, η οποία είναι η πιο εύφορη, διότι είναι οι τρεις ποταμοί, ο Γάνγκης, ο Ινδός και ο ακόμα ένας που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Και παράγουν κυρίως ρύζι και αραβόσιτον. Και η τρίτη περιοχή είναι του οροπεδίου, η νότια περιοχή. Κύριε, το έχετε ταξιδέψει καθόλου στην Ινδία, δεν είχατε την ευκαιρία. Δεν είχα δυστυχώς την ευκαιρία. Έχετε γευτεί όμως μια σίγουρη την ειδική κουζίνα. Σίγουρα και έχουμε και φίλους οι οποίοι είναι Ινδοί, οι οποίοι μας έδωσαν τις πληροφορίες όλες αυτές τις οποίες σας αναφέρω. Τέλεια. Να πούμε και έναν καλό απόγευμα. Επιστρέφουμε σε εσάς σε λίγο, κύριε Γεωργιάδο. Good afternoon, Mrs. Richa. Good afternoon. You understand a bit of Greek? A bit? But we'll communicate λίγο, λίγο. Λίγο, λίγο. Thank you for joining us today. You look lovely, we must say. Thank you so first much. Comment. Thank you so much. So what have you decided for us to prepare today? What are the recipes? We are going to do a vegetarian kebab. It's called the chana dal kebab. It's basically a lentil-based kebab. Mm-hmm. Along with it, we are doing a coriander and mint sauce, which is like a dip to go with it. Wonderful. Χρήστομαι εσύ τι λες για σήμερα, έτσι. Εντάξει, εγώ είδα τα υλικά και τη συνταγή που θα φτιάξουμε την κυρία Τσενάλ, με την κυρία Ρίτσα. Μάλιστα. Και ομολογώ, εντάξει, είναι μέσα στο πνεύμα το Ινδικό. Έτσι. Αυτό με ενθουσιάζει ιδιαίτερα με τα πολλά και διάφορα μπαχαρικά και αρωματικά, το οποίο όποτε έχω να κάνω επαφή με Ινδία, μου θυμίζει ένα μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει στην Ινδία και μου θυμίζει πάρα πολλά. Τι αρέσουν τυχερός και ταξίδεψες στην Ινδία. Ναι, βέβαια. Είναι και μάλιστα για το θέμα μου, για τη μαγειρική κιόλας. Μαγειρική. Το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακότατο. Και είναι τόσο μεγάλη χώρα, τόσος ο κόσμος με πολλές, θα έλεγα, θρησκείες, τις οποίες δεν μπορούμε φυσικά να τις καταλάβουμε εμείς εύκολα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή είναι και ο κόσμος πολλής,
Έχει και τις ιδιαιτερότητες του, τις γεύσεις, τα αρώματα. Ακριβώς. Σε πολλά πράγματα. Υπάρχει βασικά πολυπολιτισμικότητα σε μια χώρα. Ναι, και δεν τελειώνει βασικά. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να πει ότι αρχίζει εδώ και τελειώνει. Δεν τελειώνει κάπου. Με τίποτα. Είναι, είναι εξαιρετικό. Ατέλειωτο. 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 Καταλάβες τι είπα. Multiculturalism in India. Okay. Different villages, different. I could understand life. About the aromas and the flavors. not that the I visit India. Bombay, actually, and all the area where they are. Mm-hmm. And for 3 weeks, and I enjoy many, many things of food, of the flavors, of everything, of the people. Were fantastic. But we don't have. Beginning, started and finished. We have something that is there's so many things that you, can you never can't find completely. Yes. The final. Never. No, no. Okay. So, με την κυρία Ρίτσα θα μαγειρέψουμε ένα, όπως το είπε, χορτοφαγικό φαγητό. Υπάρχουν πολλά χορτοφαγικά φαγητά και στην Ινδία σίγουρα, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ και αυτό και προσέχουν και το τι τρώνε, γι' αυτό και η μαγειρική και όλα τα αρώματα νομίζω παίζουν ρόλο. But of course we have to explain us what is chana dal. Okay, chana dal is basically it's a lentil, like we get moong, whole beans, it's that. In India, it is called chana dal. In English, technically, it is called Bengal gram. Or in Cyprus, you can get it in the name of fava, split fava. Καταλάβατε. So do you find all the ingredients that you need generally for making Indian dishes, not only for this dish, generally speaking? Yes, most of it, 90% I would say, 10%. But we have an Indian store, luckily, in Nicosia. So and we get find those spices there. Yes. I'm wonderful. Sure. Great. I'm sure that you can find. How long you stay in Cyprus? I have been here for 8 years now. Eight years? Yes. Okay, so you know everything. Where you can find any kind of... You've made your yes. research and you know where yes. to go. Yes, and the ingredients that we are using today, almost all of them are easily found in yes. the supermarket. Of course. So of we course. Don't have to do much of running around. Okay, before we start to cook, we have to... Να δούμε τα συστατικά. Αναλαμβάνω εγώ, Χρήστο μου. Μπράβο. Και πες τα, σε παρακαλώ, μέχρι να δούμε τι θα γίνει μαζί μου. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε για το τσάτνι με κόλιανδρο και δυόσμο είναι 50 γραμμάρια φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο, 20 γραμμάρια φρέσκο δυόσμο πάλι ψιλοκομμένο, 2 πράσινα καυτερά πιπέρια, 3 γραμμάρια ginger, 30 ml χυμό λιμονιού, μαύρο πιπέρι, αλάτι και νερό παγωμένο. Μάλιστα. Αυτό είναι το chutney, το οποίο θα συνοδεύσουμε το φαγητό μας. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, όμως θα φτιάξουμε την άλλη συνταγή με το chana dal. Έτσι. Γι' αυτό ωραία. Να δούμε τη συνταγή με την πρώτη, το chana dal, με τα υλικά αυτά που είχαμε πει. Να δούμε λοιπόν, και αν είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να δούμε την άλλη συνταγή με τα μπόλικα υλικά αυτά που έχουμε αναγράψει. Γιατί κάναμε και την προετοιμασία μας και είναι γεγονός. Ορίστε, να τα δω. Ορίστε, αυτή είναι. Chana dal kebabs. Είναι 250 γραμμάρια dry chana dal, μία μέτρια πατάτα βρασμένη, ένα μέτριο κρεμμύδι λεπτοκομμένο, 6 cashew nuts μετρημένα 6, 4 κουταγιές σούπας φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 κουταγιές σούπας φρέσκο κόγιανδρο ψιλοκομμένο, 1 κουταγιά σούπας πάστα ginger και chili, 1 κουταγιά σούπας πάστα σκόρδο, 1 κουταγιά σούπας σκόνη μάγκο, μισό κουταλάκι αυτισιά και αλάτι. Σωστά, σεφ? Σωστά, βεβαίως. Έχουμε κι άλλοι, όχι, δεν είναι σωστά. Συνεχίζουμε, είναι 2 κουταλάκια γκάρα μασάλα. Μία κουταγιά σούπας corn flour και 2 φέτος ψωμί ολικής αλέσεως. Λοιπόν, αυτά θέλουμε, τίποτα άλλο δεν θέλουμε, είναι αρκετά τα υλικά, όμως όχι τίποτα το δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα πούμε με την κυρία Ρίτσα, κατά το είπα, την κυρία Ρίτσα, τι προετοιμασία έχουμε κάνει για τα chana dal, για τη φάβα. Mm-hmm. Ξέρεις, το λέω και ο chana dal για να μπούμε στο πνεύμα του τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, Mrs. Ρίτσα. Tell us here, what did you prepare for the chana dal?
Chana dal, this is the dry, mm-hmm. what we get. Αυτό εδώ. We need to wash it and soak it overnight, mm-hmm. so it becomes little softened. And to cook the chana dal, we can do it either in a pressure cooker, and if you don't have a pressure cooker, you can do it in an open pan with a tight-fitting lid. It just takes more time. Of course. okay. Of course. So to prepare the chana dal, Of course, when you cook it, it's yes. Going to be like this, isn't it? Yes. After like cooking, it's going to be like this. Δηλαδή, είναι λογικό, όπως ψήνουμε και εμείς την φάβα μας, ή να πω και τα ρεβίθια ακόμα και όλα αυτά, από τη στιγμή που θα ψηθούν πάρα πολύ καλά, παίρνουν μια μορφή τέτοια, η οποία έτσι κι αλλιώς, αν πατήσουμε με το δάχτυλο μας, σπάει εύκολα. Είναι τόσο μαλακό, ψήνει τόσο καλά. Και το αφήνουμε εκεί μέχρι να εξατμιστεί το υγρό, το νερό. To reduce all the water. Yes. Okay. Και φυσικά, όταν πέσει η θερμοκρασία, είναι λογικό, θα το πολτοποιήσουμε και θα το βάλουμε σε μια λεκάνη, όπως έκανε και η κυρία Ρίτσα πριν εδώ. Και είναι έτοιμο. Έτσι. Yes. It's ready now. It's ready now. To make the kebabs. Before, how to cook this, shall yes. I explain? Mm-hmm. Yes. So, I would tell in a pan, because that is available in every house. Yes. In a heavy bottom pan, mm-hmm. we add a tablespoon of butter. When the butter is melted and hot, mm-hmm. we add cumin seeds. Yes. We add red chili powder. Mm-hmm. We add ginger. Mm-hmm. And we add a spoon of garam masala, that is the dry spice mix that we prepare. Mm-hmm. And we put the chana dal into it. We add about 400 ml of water and we close the lid tightly and let it simmer and cook till all the water is dry. So it's not plain chana dal? No, it is not plain. Okay. And of course, salt to taste. Of course, yes. Okay. Άρα με όλα αυτά τα υλικά τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα, θα τα ψήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψήσιμο, να μαλακώσω και να πάρει και τη μυρωδιά εδώ που τα λέμε. So, after that, we finish this. Yes, after that is what we get. Okay, and then? Once the water is all dried, mm-hmm. so we take it out in a pan and we proceed from there. Okay, so, και έχουμε έτοιμο το μείγμα. We have ready the mixture, the base. Yes, yes, the base. Okay, το βάζουμε εδώ. Μετά, what's the next step? Next step, we need to slice onions. Slice or chopped? Half of the onion, we need long thin slices. Okay. You mean like this? Yes, please. Mm-hmm. That's enough, I think. Okay. And the cashews. We need to fry these onions in a little bit of oil yes. till they are almost burnt. To so, give that little caramelized kind of flavor to the onion. This is for the mixture of the for the for end. For the mixture. For the mixture. Okay. Everything we mix together and we make a kebab. Okay, so put the to be cooked actually. Yes. Okay, in a little bit oil. Yes. Okay, I bring some oil. So cashew nuts, you said. Yes. And the cashew nuts will be added after the onions yes. are cooked. When the onions are cooked, they would give out the oil which they absorb initially. Okay. And then we add the cashew nuts. And you told me before that they are cashew you to just it. Broken. Broken. Yes, just, because just we don't like want this. Very big pieces coming in mouth. We want the kebab to be like a smooth mixture. Okay. Very nice. Excuse so, me. What kind of είδος λάδι βάζετε? Λάδι. Είναι ελαιόλαδο από την Ελλάδα. Εντάξει, βάζουμε ελαιόλαδο, αλλά μπορεί. What kind of oil do you use? Olive oil. Olive oil. I use olive oil, or you could use butter, you could use the normal cooking oil, the sunflower oil. Ό,τι να. Εσείς, κύριε Γεωργιάδου, μαγειρεύετε, έχετε το χρόνο να μαγειρεύετε καθόλου? Ειδικά και άλλη κουζίνα. Μου αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα και γι' αυτό είναι που ερωτώ κιόλας, διότι όσο ελεύθερο χρόνο έχω, μπορώ να τον αφιερώνω στο να μαγειρεύω. Άρα είναι ξεκουράσεις σας το... Είναι, ναι. Ωραία. Άρα μας αρέσει να το κάνουμε και σπίτι αργότερα. Okay. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε να κάνουμε το μόνο. Τη συνταγή μας. Εδώ βάλαμε λίγο λάδι
Θα σοτάρουμε το κρεμμύδι, αυτό μας έχει πει η κυρία Τσενάλ. Κυρία Ρίτσα. Συγγνώμη. Το συνδέσαμε, δεν πειράζει. Η κυρία Ρίτσα μου κάνει τσανά. Έτσι. So, Mrs. Ρίτσα. I would be known by my dish. You told me before that it's going to be we need it really hot. Yes. And you wanted to be brown but not burn. Yes. Mm-hmm. Till then we can peel the boiled potato of because course. We'll be needing this next. We'll need the both potatoes? No, just one is just enough. If you In want. Fact, this is a big one. Knife is okay? Okay. It's okay. Depends. It's a big one, so a three quarter of it would also be enough. Mm-hmm. So, θα ήθελα να εξηγήσουμε κιόλας, μέχρι ότου ολοκληρωθεί έτσι να αρχίσει να ζεσταίνεται το λάδι, τι είναι το κάρα μασάλα, αν και το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, θα το πούμε. Και έτσι θα ήθελα, Mrs. Richa, to explain us what again, one more time, what is kara masala? Garam masala is a blend of dry spices. Mm-hmm. It is a traditional spice mix of India. Garam means hot in Hindi. Ah, okay. And it comes down from the ages of Ayurveda. Mm-hmm. It is something that gives your digestive system an overall balance from all the food. Lentils, as you know, they tend to form a little bit of water retention and gastrics in the stomach. Mm-hmm. So the spices of garam masala balance that. Okay. Who decide about this combination of this? It's a traditional recipe down the ages, down the generations. It has been handed over. That is not always the same ingredient. It's not always the same. Mm-hmm. Like for this particular recipe, I use the green cardamoms. Okay. If I'm doing this same recipe with minced meat, I would use the big black cardamoms in it. So and the proportion of chili or which flavor or which aroma we want stronger, we adjust accordingly. Okay. So, when you have been in your country, you choose the correct garam masala that you like. In India, you get about 7 to 8 kinds of allspice mixes, all different for all recipes, so you could just buy them off the shelf. Okay. So, this is the onion. Yes. What do you think? Little more. Almost burnt. Almost. Almost. Yes. Not burnt. Be careful. Yes. Almost burnt. Yes. We can take it out now and we add the cashews. I will put this upon a plate. Yes. Okay. Just a moment to bring something to put in. Okay. If you smell it now, you can feel the caramelized smell of the onion. Yes, sure. So we put the cashews. Not all of them, just half of it. That's enough. Okay. Λοιπόν, φυσικά, εγώ θέλω να μάθω γιατί τόσες. Θα το δούμε στη συνέχεια όμως. This is going to be broken. Oh, we can take it out and then break it, just to crush it later on. That's done. It's done. Put yes. The same, yes, we can put it in the same. Άρα ροδοκοκκινίζουμε και τα cashew nuts και πιστεύω, επειδή τα cashew nuts τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ και είναι ομά στην ουσία. The cashew nuts that you use is raw. Yes, raw unsalted cashew nuts. Yes, so that's the reason that you fry them. Yes, okay. Yes. Very nice. So, we don't need more fire now? No, not as of now. Okay. Okay, so, let's continue. Now we need the potato mashed. Mashed potato. Yes. Okay, and we put it, we join it here. With this. Okay. Yes. So with the fork, I will use the the normal way. Can I have my paper from that side? Please? Pepper? Not pepper, the paper. This please, one. So oh, that sorry. I don't miss out on anything from the traditional recipe you know of my mother. So your mother taught you to cook Indian food. Yes. And you have children I think as of your kids, own? We were not very good at eating vegetables and lentils. So, over the generations, the moms have developed a nice way of feeding the lentil into us by making nice looking kebabs.
And you have children of your own? Yes, I have two. I'm guessing that you teach them the traditional Indian way of cooking some dishes? They love both Cypriot food and Indian food because we've been here for 8 years now, so they like the Cypriot food as well. Do you find yourself incorporating some elements of Cypriot cooking within Indian dishes or vice versa? Of course. This particular kebab, why I chose it, because this is a very favorite lunch recipe for my husband and my kids both. Mm. We just put it with the sauce in a pita bread. And there wrap it in the foil paper, and it's a whole meal for my husband because he doesn't come home for lunch. Very nice. So, this is ready. Yes. And now we need to crush this and mix this as well. You mean? Just break it little bit, more. The cashews. Can I put here? Okay, if we have something to like just... I have for sure. Here. And we crush them. Yes. I tried to find them. Okay. Some more? No, just that's it. Okay. So we mix this in it as well. And we put them in the in this mixture. So yes. After that we need to add a little bit of salt more because the potato will be bland, just a pinch of it. Okay. We need dry mango powder. Mango powder. That one, the brown one. Yes. Mango powder. We can't find Cypress, isn't it? We can find in Cyprus in the Indian stores. Mm-hmm. In case you can't find mango powder, you could add lemon also, lemon juice. Yeah. It gives the same kind of tanginess to it. We can add almost all of it. We can add almost all of it. Okay. Δεν το χρησιμοποιήσα καμιά φορά, δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά. Now we need the ginger. Ginger. Έχουμε πάστα. Half of what you have in the half bowl. This? Yes, just a spoonful. Λοιπόν, έχουμε pasta από ginger μέσα. Ginger, and then we need one spoon of the garam masala. Garam masala, που έχουμε πει για το garam masala, όλα τα μπαχαρικά αλεσμένα μαζί. That's it. Okay. Και έχουμε σκόρδο, garlic. Garlic also crushed. I will use just equipment. Okay, or alternatively, we could use the garlic paste. Yes. But if you don't have, you can do like this. Yes. It's enough? Yes, of course. Okay. And now we need to mix all of this. Yes. And to this, we add very fine chopped coriander, spring onions, and green chili. Ah. Okay. I think we can add that dal to it as well. Bravo. Because we need it. Yes. It's not necessary to don't use it. So, I make by fork just for to mix it better than the spoon. Okay. So, I will mix it later with the other ingredients. So, you told me that we have to put the fresh coriander. Fine chopped coriander, spring onions, and green chilies. That would be enough, I think. We just need to chop it a little more fine if you can. Get in. Το ψιλοκόβουμε. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Then. The spring onion. Spring onion. Also very fine chopped. Everything that goes in a kebab is very fine chopped because we don't want separate pieces coming in the mouth. Everything is like a mix. Yes. That's enough. Κρεμμυδάκι. And a bit of green chili. Bit. Just this much is enough. Yes. Are you sure? Yes. We don't want it very spicy. The smaller. We prefer more spicy.
Okay. You can adjust it as per your taste. The bread that is there, it is again optional, mm-hmm. because the dal that I have got, I've cooked it in pressure cooker. Mm-hmm. It's not very watery. Yes. In case your dal is liquid or watery, we just grind the bread into crumbs and add it to soak the excess of water. So, if we got or not, it's up to the mixture. Yes. So, I will take a glove mm-hmm. from my hand. I think that is better, isn't it? Yes. And I make the touch, and did I feel that needs some more bread? Of course we can. Yes. Add some more bread. We can add one slice to it. It would be nice. Okay. It would give it better binding. Mm-hmm. Because if you see now, it's if we try to. To make a bowl and fry it, it's going to split. Yes. So we can add some bread to it. Okay. We just crush the bread. Sure. Or we can crush it in that it's grinder. Better, yes, there, because it's not so dry. Let's see, let me really see. Βάζουμε μέσα, το ζυμώνουμε, και τότε θα έχουμε μία πιο σφιχτή ζύμη. Of course now we can taste, isn't it? Yes. If it's good or not. Yes, of course we can taste more. And check the salt mm-hmm. and the chili is okay or you need some more. Okay, so and then. And then we shape it and we cook it in the pan. It's not necessary to leave it for a few seconds. No. Okay. No. So our kebab is ready, the mixture actually yes. is ready. Yes. The next step is just to make the chutney, something yes. that we have together. With it. Okay. Yes. So I think that is time to go for. Φιλμάκι έχουμε. Ωραία. Να δούμε κάνα φιλμάκι. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ με το χώρο μας να είμαστε έτσι ωραίοι. Και θα επανέλθουμε να κάνουμε το chutney και να ψήσουμε ταυτόχρονα και τα kebab μας. Το σερβίρουμε και να το φάμε. Και να το φάμε. So we'll see a short video for India. Let us know after if you think it's representative of the country. Okay. Πάμε και ερχόμαστε σε λίγο.
Και επιστρέφουμε λοιπόν από το διάλειμμα που είχαμε μόλις πάρει. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι έχουμε ήδη σχηματίσει ορισμένα έτσι kebabs. Mm-hmm. We just need to... Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι σε όλες τις κουζίνες κάτι υπάρχει συγγενικό και μας ενώνει. Και εμείς έχουμε ρεβιδό και φτέδες. Αν το πάρουμε έτσι, υπάρχουν τα φαλάφελ, υπάρχουν τα διάφορα πάντα, από όλες τις χώρες δηλαδή που τα λέμε. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας δημιουργεί. Και ο καθένας με τα δικά του μπαχαρικά και τις δικές του αναμίξεις. Και κάνουν ωραία πραγματάκια. Φυσικά, η κυρία Ρίτσα μας είπε ότι αυτά τα kebabs τα κάνει για σκοπό μόνο για αυτούς που κατά κάποιο τρόπο είναι χορτοφάγοι. Αλλά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κοιμά στη θέση του. Συνιστεύω. Ναι, ή συνιστεύω. Περίοδο τώρα των λογικό. Λογικό. So it's a very good option for those who are fasting now in Cyprus. Yes, of course. And after the fasting is over, just substitute the chana dal with minced meat and you can enjoy it again. Ωραία. Λοιπόν, κάνω μια μικρή δουλειά τώρα πριν αρχίσουμε το ψήσιμο. Μου είχε πει να κόψω. We need to separate out the rings. Να κάνουμε δαχτυλίδια από κρεμμύδι. Έτσι. Ναι. Και το κάνουμε. Ναι. Έτσι. Και μετά θα βάλουμε λεμόνι. And a pinch of salt. Και λίγο αλάτι πάνω. Άρα, πάρουμε λίγο χυμό από λεμόνι. Έτσι. Και θα χρησιμοποιήσουμε για γαρνιτούρα μετά στο πιάτο μας. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά πιστεύω ότι σπάει και είναι την έντονη γεύση του κρεμμυδιού. Οκ. Okay. Και λίγο αλάτι. It's okay? Yes. Ωραία. And we leave it on the side. Yes. Ωραία. Πάει και αυτό. Και τώρα θα φτιάξουμε το chutney. Το chutney, αυτή την αλήφη, αυτό το μείγμα από τα ωραία τα αρωματικά που έχουμε εδώ. Όλα τα αρωματικά, δηλαδή κόλιανδρος, δυόσμος, όλα θα μπουν σε ένα blender, είτε μικρό είτε μεγάλο, ό,τι έχουμε. I think that we use only the leaves, eh? Yes, only the leaves. Άρα, παίρνουμε, θα κάνουμε μικρή ποσότητα φυσικά, εμείς δεν θα κάνουμε μεγάλη. Θα πάρουμε όλα τα φύλλα από μια δέσμη από κόλιανδρο, έτσι. Δεν χρειαζόμαστε τα κοτσάνια γιατί είναι και σκληρά εδώ που τα λέμε. Ενώ το φύλλο είναι αυτό που θα το πολιτοποιήσουμε και θα δώσει έτσι μια ωραία κρέμα, να το πω έτσι. Καλύτερα μια ωραία πάστα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν συνοδευτικό για τα kebab μας. Έτσι δεν είναι? To serve it on the side of the kebabs. Επειδή μου τα έχει εξηγήσει όλα προηγουμένως. This is like a dip to go with it. Mm-hmm. Or if you are having your kebab inside a pitta, you could just spread the sauce inside the pitta and put the kebab. Great idea. To make what pitta pockets. What pitta you prefer for this? The Cypriot pitta. The long one. I prefer chapati. Yes. This is if you have to carry it in your tiffin box, then you can't have it with chapati. Mm-hmm. This is like a starter dish. It's okay. It's not served with chapati. It's like you can have it for breakfast. Plain bread. Or plain bread, yes. Yes. Okay. To make a sandwich kind. Normally, it is had just alone, mm-hmm. like a snack. Okay. Λοιπόν, και δυόσμο, έτσι, φύλλα από φρέσκο δυόσμο. Νομίζω κάτι έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Κάτι με αυτόν το, αυτά τα υλικά. Ναι. Το οποίο έχω συνοδεύσει, αν θυμάσαι, κάναμε κρεμμύδο και φτέδες. Ναι. Το πούμε στα ναι, ελληνικά. Ναι. Πάλι από την Ινδία. Ναι. The sauce that we make, because of the coriander and mint, all the hot spices or the chili and everything of the kebab is balanced by the cool tendency of mint. Mm-hmm. So together it balances your stomach. Okay. Έτσι και εμείς θα έχουμε τον balance μας. Στο στομάχι μας. Ωραία. Λοιπόν, είναι λίγη χρονοβόρα η κατάσταση δηλαδή εδώ που τα λέμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, όμως χρειάζεται μόνο υπομονή. Τώρα, εδώ, έχουμε. One chili. The
ρωτήσει. Λοιπόν, έχουμε μία καυτερή πιπεριά. Θα την κόψω για αυτή πιο μικρά κομματάκια. Έτσι, τόσο ώστε. You don't remove the seeds? No. If you remove the seeds, then no, nothing hot left in it. Okay. Λοιπόν, ενώ κάποιες άλλες χώρες τα φέρουν. Τα φέρουν. Ναι, ναι, θυμάμαι. Γιατί λέει θα είναι πάρα πολύ καυτερό. We had other episodes of other countries and they removed the seeds because they wanted to be less hot. Okay. So we see the differences as well as similarities. Λοιπόν, ginger. Yes, just a small bit. Επειδή κάνουμε λίγη ποσότητα τώρα, βάζουμε λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Lemon juice. Yes, lots of lemon juice. Lots of lemon juice. Δεν έχουμε seeds μέσα, έτσι είμαστε τυχεροί. Not the seeds. No, we don't have here. Yes. Okay. So actually, it's going to be a little bit sour. It's yes, it's like a tangy kind of. And freshly in the mouth when you eat this. Yes. And okay, spicy, but not so much. Not so much. I will take out some seeds now. This is small, and we find seeds. The big one has it. Λοιπόν, ας σας πέσει κάποιον κουκούτσι, το αφαιρείτε. And salt. And salt. All of it. All of it. Yes, it's not too much. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά εδώ είναι λίγο έτσι στέχνα υλικά, θα χρειαστούμε και λίγο νερό να έχουμε κοντά μας. Σωστά? Ναι. Yeah. We first try like this. If we need, then we add water. Yes. Just to make it a smooth paste. Mm-hmm. Λοιπόν. Και έτσι θα το πολτοποιήσουμε όσο μπορούμε. Εκεί που θα χρειαστεί θα προσθέσουμε μέσα λίγο νερό. We can add a little bit water. We can add a little bit water. Yes. Μπορεί να το βάλετε σε οποιοδήποτε πλέντερ έχετε και να το πολτοποιήσετε. Είναι μια σαλτσούλα έτσι κατά πράσινη. Νομίζω ότι είναι εντάξει. It's okay, but a little more. Like little more. We need it like a paste. Yes. Λοιπόν, το πολτοποιούμε όπως έχει πει και η κυρία Ρίτσα, να είναι πιο πολτός. Γι' αυτό εξαρτάται πολλές φορές από την ποσότητα. Είπαμε να κάνουμε λίγη ποσότητα. Εν τούτης ότι αν ήταν μεγαλύτερη, όπως είπα, θα πολτοποιούταν ακόμα πιο καλά. Okay. So, now, we did this, isn't it? So, the next step is just to cook the kebabs, the kebabs, and then serve it. Okay, let's see what are we going to do. The mixture actually, it's almost cooked, isn't it? Yes. So, if you want, you can have it raw as well. Ah, okay. Because there's nothing in it that is not cooked. Yes. The thing is just to grill it and make it crispy. That's it. That's it. So the point is just to give a little color. Yes. To be hot for sure. Yes. It's better. Yes. More crispy if we cut it. And then we serve it with the chutney. And we garnish it with the onion rings and some fine chopped coriander. Chopped coriander. Okay. So, να ζεσταθεί καλά. Μπράβο, είναι σχεδόν έτοιμο. Λίγο oil. Λίγο λαδάκι στη βάση. Or you could also put it on the sticks, on the skewer, yes, and like grill it like kebabs. Yes. Oh, okay. It depends on the mixture. Kebabs, you have to put it on the base like this,
on the charcoal? The same mixture. Mm-hmm. The same mixture. You can only for putting on the skewer. It needs to stay a little more wet because with the heat it will dry out. Of course. And you need to brush it with oil. We need to lower it a little bit so that it becomes crispy. Maybe put it at 7. That's 7, it. I think. I prefer 7. Okay. And then when it's going to be brown, I think that is okay. Yes, we turn it over. I want to check. That's it. No, a little bit dark more. Brown. Okay. Yes. So, because I know my temperature. So okay. normally we do it at a lesser flame, so that slowly it gets cooked. More cooked, yes. We don't want fast cooking in this. We prefer slow cooking. Ωραία. In that plate you have over there, I think that you like to have it there. Yes, of course. Because we'll need some fine chopped coriander also. Coriander. I will take out the sauce till then. Coriander, you want to make it just for show, just for color? Yes. Okay, I will make you something else. If you want. Okay. You want. Okay. That's the point. I will take a brush. Ah, okay. And we make just. You would do it the professional way. It's not actually, it's a imagination. Use your imagination and you can also... Okay, I think then we can remove this because it will get the flavor from it. Why not? And then, of course, we can put also the onion rings. Onion rings we on top. Yes. And it's okay. Yes. Okay? Okay. If you want more, somebody, you can add more. But I don't think so that needs more. Okay. We change the color of the plate. We made it green. So. Yes, that's the color of it. Yes. And it looks crunchy. Yes. Ωραία. Θέλει πάντοτε προσοχή. Τέλεια. Is this the color that you like? Yes. Okay. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Εξή. Άρα, εξηγήσαμε σήμερα τι είναι τα κεπάπ της κυρίας Ρίτσαρντ, η οποία νομίζω ότι είναι εύκολη συνταγή και μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Κανένα πρόβλημα. Εξηγήσαμε λίγα πράγματα για τα μπαχαρικά και πάλι καρά μασάλα, το γνωστό, πασίγνωστο μπορώ να σου πω. Και ένα τσάτνεϊ που κάναμε εδώ με το κόλιαντρο και το δυόσμο, που είναι εξαιρετικό για αυτό, σαν μυρωδιά, αλλά και υπέροχος συνδυασμός. Διότι αυτόν τώρα, λογικά, πρέπει να είναι να καίει λίγο, λόγω της πιπεριάς. Όμως, μαζί με το κεπάπ, νομίζω ότι τα σπάει όλα. Εδώ δεν βάζαμε, we didn't put any hot item. We put in all of it just one chili that we fine chopped, it's okay. Here, but not here. No, here also, the fine chop we make. Okay. But you can, if you don't want, you can... We are okay. So, έχω 2, 4, 6, 7. Λοιπόν, θα το βάλουμε σιγά σιγά ένα-ένα και θα τα σερβίρουμε σαν μεζεδάκι, πιστεύω. Είναι πιο κατάλληλη ο τρόπος που θα το σερβίρουμε. Όπας. Έτσι, εκεί. Και το τελευταίο μας. Αυτό εδώ. Υπέροχο. Μέχρι να πάμε και θα το γαρνιτάρουμε πρώτα, να δούμε. What do you think,
You approve? Is it sure? Yes, yes, of course. A modern touch to it. Yes. Okay. Oh, you're no. Okay. Too much modern. No, this is okay. It's not so chilly, so I don't want to give that impression of that extra chili. Yes, of course, we can put. Μέχρι να πάμε στο τραπέζι να δοκιμάσουμε το φαγητό μας, τα κεμπάπς μας, ας δούμε ένα δεύτερο φιλμάκι με ειδικό τραγούδι και επιστρέφουμε. Να δούμε τη συνταγή πρώτα και μετά το βιντεάκι. We'll see the recipe and then another video for Indian dancing. And we come back to taste. Okay. Και επιστρέφουμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να γευτούμε τα kebabs μας. Hands on. Oh, okay. Me too. I'll join you as well. You tell us if it's the correct recipe or not. Perfect. Perfect. Sure. It was a good reaction. Παρακαλώ. Είναι λίγο καυτερό για την κυρία Γεωργιάδα, έτσι λίγο μόνο η Is it spicy? No. No. Easy? Είναι... Όχι? Oh, it's okay. Not so spicy. Even the sauce is not very spicy. No, it's nice. I told you to put all. What can I say? I want really people to make and eat, not to not scare to them. Ωραία γεύση. Όχι, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι αυτό το, τα αρώματα μέσα και των αρωματικών που είχαμε βάλει, τον πράσινο. Thank you very much. Τι γλυκιά που είστε, οι δύο σας. Thank you for accepting our invitation, presenting this dish. Που είστε μαζί μας και θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που είμαι, και είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας. Είστε καλά και εμάς.
Με βλέπετε από το σπίτι. Μετά μας κρατάτε παρέα και να φτιάχνετε και τα πιάτα μετά. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες σας τις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς να πούμε να ευχαριστούμε και στους φίλους από το σπίτι. Πώς πάντα. Να πούμε ότι η εκπομπή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να ενώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Βέβαια, διότι μια καινούργια χώρα περιμένει. Με κάτι καινούργιο. Γεια σας. Καλό απόγευμα.